Γεια χαρά σε όλους. Είμαι ο Στράτος Αγιανόγλου από το crafthouse.com και σήμερα έχουμε ένα καινούριο tutorial το οποίο θα ασχοληθεί κατά αποκλειστικότητα με τα χρώματα. Και τι εννοώ. Θα σας δείξουμε στο σημερινό μάθημα πώς μπορείτε να πάρετε μια φωτογραφία η οποία έχει, ας το πούμε, τις ψόφια χρώματα και πώς μπορείτε με αποτελεσματικό τρόπο και με adjustment layer να πάρετε τη φωτογραφία χρωματικά από εδώ και να απογειώσετε κάπου εδώ, εδώ ή εδώ ή κάπου εδώ. Βλέπετε και κάνετε, θα πέσουμε κιόλας. Λοιπόν, τώρα, το σημαντικό πρέπει να θυμάστε είναι ότι οι συγκεκριμένες τεχνικές που θα σας δείξουμε είναι τεχνικές οι οποίες είναι μη καταστροφικές. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν κάνετε κάποιο λάθος μπορείτε πολύ εύκολα να το διορθώσετε, καθώς επίσης και μπορείτε να ξεκινήσετε από την αρχή πάρα πολύ εύκολα. Επίσης να θυμάστε ότι οι τεχνικές που θα σας δείξουμε είναι τεχνικές τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε φωτογραφία, είτε είναι φωτογραφία γάμου, είτε είναι φωτογραφία πορτρέτου, σαν αυτή που θα δούμε εδώ πέρα, είτε είναι μια φωτογραφία η οποία είναι τοπίου. Οπότε λοιπόν, μη φοβάστε, μπορείτε να πειραματιστείτε ελεύθερα και μην κολλήσετε στο ότι μόνο σε πορτρέτα κάνουν αυτές τις τεχνικές δουλειά, επειδή σας δείχνω εφαρμογή αυτών των τεχνικών σε πορτρέτο, να ξέρετε ότι μπορείτε να τις εφαρμόσετε οπουδήποτε. Πάμε να δούμε πώς γίνεται η δουλειά μέσα στο Photoshop. Λοιπόν, έχουμε ανοίξει τη φωτογραφία στο Photoshop και πάμε να ξεκινήσουμε να διορθώνουμε τα χρώματα τόσο ώστε να την κάνουμε πολύ καλύτερη από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Πριν ξεκινήσουμε, βλέπω ότι εδώ πέρα κάτω δεξιά υπάρχει ένα καφέ φύλλο το οποίο θέλω να το σβήσω στα γρήγορα πρωτού ξεκινήσω να διορθώνω τα χρώματα και αυτό είναι μια συμβουλή που σας δίνω αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε διορθώσεις, δηλαδή θέλετε να κάνετε φωτογραφία, καλό είναι να τις κάνετε από πριν και μετά να ξεκινήσετε να διορθώνετε τα χρώματα. Οπότε, για να σβήσω αυτό εδώ πέρα γρήγορα, εύκολα και ανώδυνα, το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο είναι το Spot Healing Brush Tool, να μπογιατίσω το αντικείμενο που θέλω να εξαφανιστεί και βουαλά, ως διαμαγείας έχει φύγει. Λοιπόν, τώρα, το πρώτο πράγμα που θα κάνω για να ξεκινήσω να διορθώνω τα χρώματα είναι το εξής. Θα πάω, αφού εμφανίσω την παλέτα των layers πατώντας το F7, αν δεν φαίνεται ήδη. Θα πάω σε αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι, θα κάνω κλικ και θα επιλέξω από τη λίστα των adjustment layers τα levels. Και θα φέρω το μαύρο τριγωνάκι λίγο προς τα δεξιά για να αυξήσω το contrast στη φωτογραφία και να κάνω τα χρώματα λίγο πιο έντονα, λίγο πιο δυνατά. Τώρα, πολλές φορές όταν μετακινούμε το μαύρο τριγωνάκι προς τα δεξιά βλέπουμε ότι σκοτεινιάζει η φωτογραφία μας, οπότε θα πάρω στη συνέχεια το μεσαίο τρίγωνο που είναι το γκρίζο και θα το τραβήξω προς τα αριστερά, τόσο ώστε να επαναφέρω λίγο φωτεινότητα από τη φωτεινότητα που είχα χάσει. Λοιπόν, κλείνω αυτό το παράθυρο πριν και μετά. Πριν και μετά. Ειδικά στις περιοχές εδώ πέρα, στη μέση του θάμνου, μάλλον να το πω αλλιώς, στο μεσαίο θάμνο που είναι πίσω από την κοπέλα, μπορούμε να δούμε μεγάλη διαφορά, καθώς και μια μικρή διαφορά κάτω στο γρασίδι. Τώρα, το αμέσως επόμενο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα πάμε πάλι σε adjustment layer και θα επιλέξουμε το hue saturation. Τώρα, αυτό το παράθυρο εδώ μας επιτρέπει να αυξήσουμε την ένταση και τον κορισμό των χρωμάτων καθολικά αν θέλουμε, για παράδειγμα να κάνουμε αυτό, το οποίο είναι ελεηνό και τρισάθλιο φυσικά έτσι, ελπίζω να μην το κάνετε σε πραγματικότητα ποτέ αυτό, ή μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερο έλεγχο αυτού του εργαλείου και του πώς και τι επηρεάζει μέσα στη φωτογραφία μας, εάν ανοίξουμε αυτό το μενουδάκι που λέει Master και επιλέξουμε το χρώμα ή τις αποχρώσεις που μας ενδιαφέρει να επηρεάσουμε. Για παράδειγμα, εάν πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε πιο έντονα τα πράσινα που υπάρχουν μέσα στη φωτογραφία, δηλαδή τα φύλλα, τα δέντρα πίσω στο βάθος, το γρασίδι, ο θάμνος κτλ, θα ανοίξω το μενού που λέει Master και θα επιλέξω τα Greens. Αμέσως θα πάρω το Saturation, θα το τραβήξω προς τα δεξιά και βλέπετε ότι το μόνο που στην πραγματικότητα επηρεάζεται είναι το γρασίδι εδώ κάτω. Δείτε πριν και μετά. Βέβαια, επηρεάζονται και κάποιες άλλες περιοχές εδώ πέρα πάνω δεξιά, αλλά όχι τόσο πολύ όσο κάτω στο γρασίδι. Αν τραβήξω αριστερά το saturation, βλέπουμε ότι έχουμε κατεβάσει αρκετά την ένταση των χρωμάτων στα πράσινα, ειδικά στο γρασίδι. Τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Εάν ανεβάσω το saturation στα greens, βλέπουμε ότι επηρεάζεται μόνο το γρασίδι κάτω. Πίσω ο θάμνος μένει σχετικά ανεπηρεάστος. Γιατί να ξέρετε ότι στα πράσινα πολλές φορές υπάρχει πράσινο χρώμα αλλά και κίτρινο μέσα σε αυτές τις αποχρώσεις. Οπότε δεν αρκεί να ανεβάσουμε μόνο τα greens σε ένταση, δηλαδή saturations, αλλά
Χρειάζεται να πάμε σε αυτό το μενουδάκι ξανά και να επιλέξουμε τα yellows, δηλαδή τα κίτρινα, και να αυξήσουμε το saturation και σε αυτά. Και βλέπουμε ότι ως διαμαγείας πλέον το γρασίδι, αλλά και πίσω ο θάμνος, τα δέντρα και οτιδήποτε γενικά περιέχει πράσινο και κίτρινο έχουν γίνει πιο έντονα. Τώρα, προσοχή! Όταν παρανεβάζουμε το κίτρινο, βλέπουμε ότι ναι, μεν επηρεάζει τα πράσινα χρώματα, αλλά επηρεάζονται και οι τόνοι του δέρματος και οτιδήποτε περιέχει κίτρινο. Η μαγική λέξη είναι περιέχει. Άρα, το δέρμα επειδή περιέχει το κίτρινο χρώμα, θα επηρεαστεί και αυτό. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Ανεβάζουμε το saturation αρκετά, ώστε να κάνουμε έντονα τα χρώματα που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή το γρασίδι και οτιδήποτε κίτρινο υπάρχει μέσα στη φωτογραφία, μέχρι το σημείο όμως που δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τις αποχρώσεις του δέρματος. Τώρα, υπάρχουν και κάποια μοβ λουλούδια εδώ πέρα πίσω. Μπορούμε να τα κάνουμε και αυτά πιο έντονα, πηγαίνοντας στο μενού εδώ πέρα και επιλέγοντας φυσικά το ματζέντας. Όπου ματζέντας ουσιαστικά σε απλά ελληνικά είναι οι αποχρώσεις του μοβ. Θα πάρω το saturation τέρμα δεξιά και βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί αρκετά ο κορισμός και στα λουλούδια. Δείτε λίγο πριν και μετά. Πριν και μετά. Προσέξτε τώρα, αν το παρακάνετε, μπορεί να εμφανιστούν διάφορα artifacts, όπως λέμε εμείς, διάφορα σκουπιδάκια στα χρώματα. Δείτε εδώ πάνω τι γίνεται. Επομένως, εάν έχετε εστιασμένη την προσοχή σας εδώ, δεν θα παρατηρήσετε τα προβλήματα που είναι εδώ επάνω αριστερά, εδώ πέρα στα μαλλιά της κτλ. Οπότε, καλό είναι όταν πειράζουμε αυτά τα χρώματα, τα μεμονωμένα, μέσω του Hue Saturation, να βλέπουμε τη φωτογραφία τόσο τοπικά, δηλαδή να βλέπουμε τη φωτογραφία στις περιοχές που επηρεάζονται τα χρώματα πάρα πολύ, αλλά αφού τελειώσουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε και μία επισκόπηση γύρω-γύρω στο κάδρο, μήπως επηρεάστηκε κάτι που δεν χρειάζεται. Τώρα, ένα ακόμα κόλπο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να ρίξουμε από πάνω ένα Curves Adjustment Layer, να κάνω κλικ στη μέση της διαγώνιου αυτής γραμμής και να το τραβήξω προς τα κάτω και προς τα δεξιά και βλέπουμε ότι κάνει τα χρώματα ακόμα πιο έντονα και πιο σκοτεινά. Εφόσον κάνω αυτό, κάνω κλικ μέσα στο Curves Adjustment Layer και συγκεκριμένα στο άσπρο κουτάκι που είναι η μάσκα του, παίρνω την έλλειψη από εδώ πέρα και φτιάχνω μία έλλειψη η οποία περίπου έχει αυτό το σχήμα που βλέπετε, δηλαδή πιάνει σχεδόν όλη τη φωτογραφία χωρίς όμως η έλλειψη να ξεχυλίζει έξω από το κάδρο και πατάω το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl-I. Αυτό τι κάνει, έχει δημιουργήσει ένα κενό στο σκοτεινιάσμα που έκανα, με άλλα λόγια δημιουργήσει ένα βινιετάρισμα. Όπου το Curves Adjustment Layer έχει μαύρο και η μάσκα του, στο αντίστοιχο σημείο στη φωτογραφία δεν γίνεται τίποτα. Επειδή αυτό το Curves Adjustment Layer κάνει τη φωτογραφία πιο σκοτεινή, βλέπουμε ότι η περιοχή της μάσκας που είναι μαύρη είναι ουσιαστικά σαν να λέει στην αντίστοιχη περιοχή στη φωτογραφία μη σκοτεινιάσει τίποτα. Μπορεί να ακούγεται λίγο περίπλοκο, αλλά αν έχετε δει τα άλλα tutorial που έχω δείξει μάσκες και πώς δουλεύουν αυτές, τότε είμαι σίγουρος ότι δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι το εξής. Όπου ένα adjustment layer έχει στη μάσκα του μαύρο, στην αντίστοιχη περιοχή στη φωτογραφία, το συγκεκριμένο adjustment layer δεν αλλάζει τίποτα. Τώρα, διπλό κλικ μέσα στη μάσκα και παίρνουμε το feather και το τραβάμε δεξιά γιατί θέλουμε να κρύψουμε αυτό το σκληρό σχήμα της έλλειψης που βλέπετε, που είναι σαν να ανοίξαμε μία ελλειψοειδής τρύπα στη φωτογραφία. Εάν τραβήξω το feather προς τα δεξιά, θα δούμε ότι θολώνουν αυτές οι άκρες και διαδοχικά έχουμε κάνει ένα degradé ή ένα βινιετάρισμα, στο πούμε έτσι, το οποίο ξεκινάει από σκοτεινές άκρες, από την εξωτερική κύρη μεριά της φωτογραφίας και όσο πηγαίνει προς τα μέσα φωτίζει. Για να γίνει πιο κατανοητό, πριν και μετά, πριν και μετά. Σκοτεινιάζει διαδοχικά από το κέντρο προς τα έξω, ας το πούμε και έτσι. Οπότε δημιουργήσαμε ένα βινιετάρισμα, αλλά ταυτόχρονα κάναμε και τα χρώματα στις άκρες του κάδρου πιο σκοτεινά και πιο έντονα. Δείτε εδώ δεξιά πως είναι σκούρο το πράσινο και δείτε εδώ πέρα πως είναι ανοιχτό, έντονο πάλι πράσινο. Τελευταία κίνηση που κάνω συνήθως όταν τελειώσω με όλα αυτά είναι πάω πάλι σε adjustment layer και επιλέγω το Vibrance, το οποίο είναι αυτό εδώ, και αν ανοίξουμε το panel του adjustment layer τύπου Vibrance θα δούμε ότι έχει δύο slider, το ένα λέγεται Vibrance, το άλλο λέγεται Saturation. Πηγαίνω και ανεβάζω το Vibrance ελαφριά, ούτως ώστε καθολικά όλα τα χρώματα της φωτογραφίας να γίνουν ακόμα πιο έντονα. Και αν θέλω και λίγο έξτρα, παίζω με το Saturation και το τραβάω και αυτό λίγο δεξιά. Αλλά προσοχή, μπορεί το Vibrance να το πάω μέχρι το 50-60% και να είναι όλα μια χαρά,
αλλά το saturation θέλει πολύ προσεκτική χρήση, γιατί αν το πας στο 50% βλέπετε πως γίνεται όλη η φωτογραφία. Ειδικά οι τόνοι του δέρματος της κοπέλας έχουν κατακυτρινήσει και δεν θα ρισκέπαθε χολέρα καημένη. Λοιπόν, οπότε κατεβάζουμε το saturation κάπου στο 10-15% βαριά-βαριά και πάμε να δούμε τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Η original φωτογραφία και επεξεργασμένη φωτογραφία. Πριν και μετά. Πριν και μετά. Επομένως βλέπουμε ότι έχουμε κάνει τα χρώματα της φωτογραφίας πολύ πιο έντονα, πολύ πιο ζωντανά, πολύ πιο εντυπωσιακά. Τώρα, σαν τελευταίο βήμα σας προτείνω το εξής. Αφού τελειώσετε με την επεξεργασία της φωτογραφίας, φύγετε από τον υπολογιστή για 4-5 λεπτά και ξαναεπιστρέψτε. Με το που θα καθίσετε μπροστά στην οθόνη, θα δείτε κάποιες περιοχές ότι μπορεί να είναι πολύ έντονα χρωματισμένες ή μπορεί κάποιες περιοχές στο δέρμα να είναι υπερβολικά κίτρινες, όπως είναι εδώ στο πρόσωπο της κοπέλας. Οπότε τι κάνετε, πηγαίνετε στα adjustment layer τα οποία δημιουργήσαμε, για παράδειγμα το hue saturation ή το vibrance, και κατεβάζετε λίγο την ένταση στα κίτρινα. Για παράδειγμα, διπλό κλικ στο εικονίδιο του hue saturation adjustment layer, στο panel που ανοίγει επιλέγω τα yellows, και το saturation από τα yellows, δηλαδή τα κίτρινα, το πιάνω και το τραβάω προς τα αριστερά. Λίγο για να επαναφέρω την επιδερμίδα της κοπέλας και όπου πρέπει να έρθει. Και πλέον είμαι έτοιμος να σώσω τη φωτογραφία και από εκεί και μετά να ανοίξω την επόμενη προς επεξεργασία. Αυτά προς το παρόν, πάμε για το outro και για μερικές συμβουλές πρακτικές που μπορώ να σας δώσω για το πώς θα χρησιμοποιείτε αυτή την τεχνική. Λοιπόν, τώρα αφού είδαμε πώς μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα χρώματα σε μια φωτογραφία και να την κάνουμε πολύ καλύτερη, να σας ξαναθυμίσω ότι μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις τεχνικές σε οποιοδήποτε είδος φωτογραφίας έχετε. Μπορείτε να πειραματιστείτε, μπορείτε να παίξετε και να υπερβάλλετε με τις ρυθμίσεις και τα slider, ώστε να δείτε περίπου τι γίνεται, ίσως για να καταλάβετε τι επηρεάζεται και πόσο, και μετά μπορείτε να πάρετε αυτό το adjustment layer, να το πετάξετε στον κάτω κάτω δεξιά που έχει το panel με τα layers, ή απλά να το επιλέξετε και να πατήσετε το πλήκτρο delete και να ξεκινήσετε από την αρχή, κάνοντας αυτή τη φορά σωστή επεξεργασία και γνωρίζοντας ήδη τι κάνει το κάθε εργαλείο. Εάν τυχόν φτιάξετε φωτογραφίες σας, οι οποίες είδατε ότι έχουν μεγάλη διαφορά πριν και μετά, τότε μπορείτε να μας στείλετε αυτές τις φωτογραφίες και εμείς πολύ ευχαρίστως με ένα link από κάτω με το όνομά σας και ένα link προς το site σας ή το Flickr, αν έχετε κάτι τέτοιο, μπορούμε να τις πάρουμε, να τις μαζέψουμε και τις παρουσιάσουμε στο craftius.com για να δούμε τι κάνετε με το συγκεκριμένο tutorial. Επίσης, να αναφέρουμε ότι αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, μπορείτε να κάνετε subscribe στο YouTube, στο κανάλι μας, ώστε να μαθαίνετε κάθε καινούριο βίντεο που βγαίνει. Να ξέρετε πότε βγάζουμε ένα καινούριο βίντεο άμεσα και να μαθαίνετε πότε αυτό είναι στον αέρα. Επίσης, μπορείτε να γίνετε μέλη στην ενημερωτική μας λίστα, όπου από εκεί πέρα μπορείτε επίσης να μαθαίνετε άμεσα στο email σας απευθείας πότε βγήκε κάτι καινούριο. Και φυσικά, γρήγορη ανακοίνωση. Τον Οκτώβριο ετοιμάζουμε κάτι πολύ μεγάλο για τη Θεσσαλονίκη. Μείνετε συντονισμένοι, σύντομα θα έχουμε νέα. Το Σεπτέμβριο θα είμαστε στην Άξο επίσης με κάτι πολύ μεγάλο. Όσοι είστε από εκεί γύρω και θέλετε να συμμετέχετε, πάλι μείνετε συντονισμένοι, θα έχουμε ανακοίνωση. Και τέλος, με το περιοδικό Φωτογράφος, ετοιμάζουμε δύο πολύ δυνατά σεμινάρια στην Αθήνα για τον Οκτώβριο πάλι. Ένα αφορά αρχάριους και ένα αφορά επαγγελματίες. Οπότε, όπως είπα και πριν, μείνετε συντονισμένοι, πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται, τρελός αναβρασμός εδώ με τα παιδιά στο γραφείο και πολύ λίγος ύπνος και φυσικά όχι χρόνος για κούρεμα. Αυτά, περιμένουμε να δούμε τις φωτογραφίες σας, καλή επεξεργασία και όπως πάντα αν έχετε απορίες μπορείτε να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω και εμείς απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Στράτος Αγιάνογλου από craftius.com. Ciao!